Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού και της αστυνομίας βρισκόταν σε εξέλιξη ολόκληρη τη νύχτα με επίκεντρο την περιοχή της Παλαιόχωρας και της Χρυσοσκαλίτισσας στα Χανιά. Εκεί όπου εντοπίστηκε και εγκλωβίστηκε το φουσκωτό με τα 7 άτομα που κρατούνται και ανακρίνονται, όσο και ο οπλισμός που βρίσκεται στο μικροσκόπιο. Το ταχύπλο Απόλλων 15 εγκλωβίστηκε τη νύχτα στην περιοχή της Χρυσοσκαλίτισσας μετά από πληροφορίες που είχε στη διάθεσή του το λιμενικό. 7 άτομα, 6 Έλληνες και ένας αλλοδαπός έπεσαν στα χέρια των αρχών που είχαν ήδη σχηματίσει κλειό στην ευρύτερη περιοχή. Κοντινότερη διαδρομή. Ποιο στενό πέραμα για Αφρική είναι από εδώ. Κάτω για την Αφρική, κάτω, μέσα Ανατολή πάνε. Λιβύη. Εκεί πάνε. Εδώ τι να τα κάνω. Οι ιδιοκτικές αρχές αξιοποίησαν πληροφορίες για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή και έστησαν καλά τα δίχτυα τους. Στην πρώτη φάση των ερευνών εντοπίστηκαν δύο όπλα καλά κρυμμένα, πάνω από 1000 σφαίρες διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, μαχαίρια, φωτοβολίδες και άλλα εξαρτήματα. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι βρέθηκαν και γεμιστήρες από Καλάσνικοφ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές είτε γνωρίζουν είτε εξετάζουν το ενδεχόμενο, το φουσκωτό να κινήθηκε από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη. Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι της Παλαιόχωρας, η περιοχή της Χρυσοσκαλίτισσας είναι το πιο κοντινό σημείο ανάμεσα στις ακτές της Λιβύης και της Κρήτης και αποτελεί το επίκεντρο κάθε παράνομη συναλλαγής. Πάντα εντοπίζονται και εντοπίζονται και με άλλα εμπορεύματα. Yeah. Λέτε ότι οι λιμενικοί. Με λαθρομετανάστες και οι λιμενικοί δεν είναι. Δεν έχουν πάρει θέση. Ναι, πρέπει να γίνονται περιοδίες, το λιμενικό, αστυνομία, ξέρω εγώ, κάτι να γίνεται, να μην είναι ξεφρογαπέλη, βέβαια. Με τη συνδρομή του σκύλου ανιχνευτή Μίσα εντοπίστηκε και το υπόλοιπο παράνομο φορτίο που μετέφερε το ταχύπλο. Πρόκειται για περίπου 165 κιλά καπνό για ναργιλέ. Νομίζω ότι το λιμενικό κάνει τη δουλειά του. Αυτό έχει αποδειχθεί τουλάχιστον και με τους λαθρομετανάστες και με όλη αυτή τη διαδικασία που έχει γίνει. Και βέβαια πρέπει να υπάρχουν ελέγχοι για να μην υπάρχει η χώρα και οι παραλίες και η θάλασσα ξεφρακοπέλη.